Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί απόντος του πατρός Βαρθολομαίου, ο οποίος είχε αντιλημμένες υποχρεώσεις και δεν μπορεί απόψε να είναι κοντά μας, ο κύριος Διονύσης Μακρής. Θεολόγος, από εκεί θα ξεκινήσω, κύριε Μακρή, θεολόγος, συγγραφέας και δημοσιογράφος. Μάλιστα. Έχετε τόσες ιδιότητες που εγώ δεν χρειάζεται μάλλον να πω τίποτα. Θα σας δώσω το ξεκίνημα και μου φαίνεται ότι ο κόσμος θα μείνει και όχι μόνο, θα μείνει έκπληκτος, θα έλεγα. Γιατί και το θέμα που θα έχουμε να παρουσιάσουμε, που θα παρουσιάσετε μάλλον εσείς, είναι οι προφητείες και οι γέροντες της εποχής μας. Αυτό. Θα μιλήσουμε και για τους γέροντες, και για τους παλιούς και για τους νέους. Βεβαίως, βεβαίως. Από κάπου ξεκινάει το όλο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την ακριτική περιοχή. Χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος. Μπερδεύει. Προφητείες. Καλημέρα τους λένε οι γέροντες. Όσοι βγαίνουν, όσους έχουμε τη χαρά να δούμε και εμείς εδώ πάνω από τα μοναστήρια, και είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός που βγαίνει, και θα μας πείτε αν είναι σημαντικό ή αν έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό, ότι στην εποχή μας και στα χρόνια μας βγαίνουν πάρα πολλοί γέροντες έξω. Θα ήθελα να δούμε τι είναι η προφητεία. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι με αυτό, και βέβαια θα συνεχίσουμε αργότερα. Θα σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να διακρίνουμε τις αλήθειες. Ξέρετε πόσα πράγματα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και μη σας πω ότι όλος ο κόσμος τελικά προφητεύει και τα ερμηνεύει όπως θέλει κτλ. Ή τα βάζει στα στόματα των γερόντων. Ή τα βάζει στα στόματα των γερόντων. Και αυτό πρέπει να το τονίσετε, παρακαλώ, για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τις σωστές επιλογές του. Όπως θα αρχίσω απλά για να καταλάβει ο κόσμος, όπως το σώμα έχει μάτια, έχει στόμα, έχει μύτη, όπως ο άνθρωπος είναι έτσι πλασμένος και βλέπουμε, έτσι είναι κάτι αντίστοιχο, είναι και η ψυχή. Και γι' αυτό βλέπουμε και στους ύμνους της Εκκλησίας μας και στους πατέρες να μιλούν για τα μάτια της ψυχής, να μιλούν ότι κρατάμε τροφική την ψυχή μας, ότι δεν την τρέφουμε, ότι είναι ερημοποίηση της ψυχής, χρησιμοποιούν και αυτό τον όρο οι πατέρες. Οι Άγιοι λοιπόν, όποιος βάλει προτεραιότητα στη ζωή του το πώς θα κερδίσει τον Παράδεισο, το πώς δηλαδή θα αναγεννηθεί εν Χριστώ, γίνεται μια διαδικασία. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και έρχονται στο φως, στο άχτιστο φως. Οι γέροντες και οι Άγιοι, ότι βλέποντας με τα μάτια της ψυχής, βλέπουν στο άχρονο. Δηλαδή βλέπουν πράγματα τα οποία δεν καλύπτονται από το χρόνο. Τώρα πώς τα φέρνουν, ας πούμε, μέσα στο χρόνο. Αυτή είναι η προφητεία. Τώρα πώς έρχεται στο χρόνο. Βλέπουν μερικά πρόσωπα σε κάποια γεγονότα τα οποία είναι εν ζωή. Και λέει, ας πούμε, στα χρόνια σου θα γίνουν. Γιατί συμμετέχει μέσα στην προφητεία. Ο προφητικός λόγος λοιπόν είναι ο λόγος της ψυχής. Είναι χάρισμα το οποίο δίδεται στους Αγίους. Και είναι όταν ανοίξουν τα μάτια της ψυχής, βλέπουν πολύ μακριά. Για να φέρω ένα παράδειγμα, ο πατήρ Ιάκωβος που έγινε ο Τσαλίκης, έγινε τώρα η Αγιοκατάταξη τον Νοέμβριο, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, εμείς μεγαλώσαμε μαζί του, εμένα είχα την χαρά και την ευλογία και με βάφτισε κιόλας, και γνωρίζαμε πράγματα μέσω του γέροντα, τα οποία αποβιώματα, τα οποία τα έβλεπε με την ψυχή του. Για παράδειγμα, το 1987 το Πάσχα είχα τάμα ανήμερα το Πάσχα, μετά το πρωί δηλαδή, να πάω στον Όσιο Δαβίδ. Είναι 10 χιλιόμετρα το χωριό. Το γνωρίζω, έχω πάει, είχα και εγώ τη χαρά. Από τις Ροβιές. Πήγα, προτίμησα να πάω στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ, είναι μια σπηλιά 2 χιλιόμετρα από το μοναστήρι, και εκεί έκανα προσευχή. Και είπα να πάω μετά να προσκυνήσω την κάρα του Οσίου Δαβίδ και να επιστρέψω στο χωριό το μεσημέρι για να προλάβω το πασχαλινό γεύμα. Όταν κατέβηκα στο μοναστήρι, ήταν ο μακαριστός πατήρ Σεραφείμ, μοναχός τότε, εκεί στην είσοδο, και λέει: «Έλα βρε παιδί μου και σε περιμένει ο γέροντας τόση ώρα και δεν έχει πάει να ξεκουραστεί». Ήταν από την αγρυπνία της Αναστάσεως και συνεχίζεται. Και εγώ θεώρησα τότε, νεαρό παιδί και ήμουν στο πρώτο έτος της θεολογικής σχολής, θεώρησα ότι κάποιος πέρασε, με είδε που ήμουν εκεί και τον ενημέρωσε. Μάλιστα. Δεν πήγε το μυαλό μου
ότι έβλεπε διαφορετικά ο Άγιος Ιάκωβος. Όταν πήγα στο ναό, με περίμενε, αφού προσκύνησα την κάρα, φύγαμε μαζί και πήγαμε στην τράπεζα, όπου υπήρχαν ήδη δύο μερίδες με φαγητό έτοιμες, και κάσαμε μαζί και φάγαμε. Εκεί ήταν και διακριτικός, ενώ δεν έτρωγε ποτέ του κρέας. Στο πιάτο του πάντα υπήρχε κρέας και όταν έβλεπε τα πιάτα το έδινε στο διπλανό. Και μου έδωσε και μου λέει να του φας αυτό γιατί έκανες μεγάλη οδηπορία σήμερα. Βγαίνοντας μου λέει τώρα δεν θα φύγεις από το μονοπάτι για να επιστρέψεις στο χωριό, γιατί είχα ακολουθήσει τα μονοπάτια όχι το δημόσιο δρόμο. Θα κατέβεις κάτω από το μοναστήρι και θα περάσει ένα αυτοκίνητο με ένα χριστιανό και θα σε πάρει γιατί ο πατέρας σου ήδη ετοιμάζει το τραπέζι. Να μην λείψεις από το τραπέζι. Όταν έβγαινα έξω, λέω, πατέρα Σεραφείμ, ποιος ήξερε, πέρασες, λέω, κανείς πάνω από το ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ και με είδε, πώς ήξερε, λέω, ο παππούλης και μου είχαν και δύο μερίδες. Αυτός βλέπει, λέει, με άλλα μάτια. Ήταν τα μάτια της ψυχής του, τα οποία τα μάτια της ψυχής δεν έχουν, μπορεί να βλέπουν στην Αμερική. Για παράδειγμα, μου έλεγε το φέτος το καλοκαίρι, πάλι στον Οσίου Δαβίδ, μια κυρία 90 χρονών ήταν πλέον γιαγιά. Και ήρθε να προσκυνήσει, θυμόταν από παιδί ότι όταν ερχόντουσαν παλιά το 60 και το 70 από τις Λιβανάτες για τον Όσιο Δαβίδ, πάντα στις ροβιές, στην παραλία, τους περίμενε ο Άγιος Ιάκωβος. Και εκεί, πώς ήξερε, λέει, έφερνε 5 μουλάρια, είχαμε 5 γέροντες. Έφερνε 8 μουλάρια από το μοναστήρι, είχαμε 8 γέροντες. Έτσι βλέπουν οι Άγιοι. Και έτσι γίνονται οι προφητείες. Και δηλαδή, αυτά και που λένε. Η προφητεία λοιπόν, όταν εκδηλώνεται και λέγεται συνήθως από τον Άγιο. Τα συνδυάζουμε, συγγνώμη λίγο διακόπτω, τα συνδυάζουμε με μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή γεγονότα που μπορεί να αφορούν την Ελλάδα, την πατρίδα, τον κόσμο. Και βέβαια ο καθένας έχει τις δικές του εικόνες από Άγιους Γέροντες που έχει συναντήσει. Κοιτάξτε. Κατά διαστήματα. Ναι. Αλλά συνήθως εστιάζουμε εμείς. Κοιτάξτε, το επίκεντρο της προφητείας είναι η μετάνοια. Mm. Ο γέροντας και ο Άγιος, όταν αναφερθεί στην προφητεία, όταν αναφερθεί σε κάποιο γεγονός τέτοιο, το οποίο έτυχε να δει με τα μάτια της ψυχής του, το αποκάλυψε δηλαδή ο Θεός, γιατί είναι Θεία Αποκάλυψη, τότε το λέει για τη μετάνοια των ανθρώπων. Δεν το λέει ούτε για να εντυπωσιάσει, ούτε να δημιουργήσει φόβο, ούτε να δημιουργήσει κάποια χαρά. Ούτε χαρά, ούτε φόβο. Εμείς δυστυχώς συνδυάζουμε τον προφητικό λόγο είτε για να δημιουργήσουμε φόβο, είτε να δημιουργήσουμε χαρά, είτε ελπίδα. Δεν έχει αυτή την έννοια. Για τους ανθρώπους ενδιαφέρονται. Ακριβώς. Έχουμε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που το επίκεντρό τους ήταν στην έλευση του Χριστού. Και μέχρι εκεί προφήτευαν. Όλοι είχαν επικεντρωθεί συνέλευση του Χριστού και βλέπουμε τον προφητικό λόγο να εξαντλείται. Αλλά μετά την έλευση του Χριστού έχουμε προφητικό λόγο από τους σύγχρονους Αγίους. Και βλέπουμε, γιατί λέει ότι οι προφητείες, λένε κάποιοι, τελειώνουν εκεί. Δεν τελειώνει η προφητεία. Είναι τα μάτια της ψυχής που βλέπουν. Είναι το άχτιστο φως. Είναι αυτό που βλέπουν και μέσα σε αυτό που παρουσιάζει ο Θεός. Και έτσι μιλούν οι Άγιοι, αλλά με μεγάλη προσοχή. Κανείς Άγιος δεν δίνει προφητείες με την ευκολία που δίνουν θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Εμείς θα ερμηνεύουμε αυτό πολύ εύκολα, φαίνεται. Υπάρχουν, δεν δίνουν οι Άγιοι. Εγώ επειδή έχω συναναστραφεί και γνώρισα προσωπικά και τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Ιάκωβο. Ναι, και θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτήν την επαφή που είχατε με τους σύγχρονους γέροντες. Υπήρχε μια προφητεία από εκεί, από τον Άγιο Παΐσιο, που αφορούσε την προσωπική μου ζωή. Εγώ δεν το κρύβω ότι έφυγα από την Αθήνα, ήμουν τότε και δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Ήμουν 10 χρόνια στην Καθημερινή δημοσιογράφος, εκκλησιαστικός συντάκτης και στρατιωτικό ρεπορτάζ. Έκανα 2 συνάμα. Και έφυγα από εκεί γιατί ήθελα να τα παρατήσω όλα και να γίνω ιερέας. Μόλις λοιπόν νυμφεύτηκα τότε, είπα ότι κατευθείαν θα επαναγίνω να πάρω και την ευχή. Ο πνευματικός μου έστειλε λοιπόν στον Άγιο Παΐσιο. Και όταν ήρθα στον Άγιο Παΐσιο και ανέβηκα στο όρος και τον είδα, συζητήσαμε, μου έκανε 2 ερωτήσεις προσωπικές, με πήρε και στην άκρη, μάλιστα ήταν Χριστούγεννα του 1992 και είμαστε μόνοι μας. Με πήρε στην άκρη, συζητήσαμε λίγο και μου λέει, κοίταξε, και εγώ δεν έγινα ιερέας.
και εσύ δεν θα γίνεις. Θα βοηθήσεις την Εκκλησία όμως από ένα άλλο πόστο. Εγώ τότε θεώρησα, επειδή ήμουν στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, θεώρησα ότι το πόστο αυτό που εννοεί ο Άγιος Παΐσιος θα είναι η συνεργασία μου με την εφημερίδα μέσω για τα εκκλησιαστικά θέματα. Δεν εννοούσα αυτό. Το συνειδητοποίησα μετά από 10 χρόνια τι εννοούσα, όταν ασχολήθηκα πλέον με τον εκκλησιαστικό τύπο. Βγάλαμε την εφημερίδα Ορθοδοξία στην Ελλάδα και στον κόσμο μέχρι το 2000 και από το 2000 το στήλο Ορθοδοξίας. Εκεί κατανόησα ότι αυτό μιλούσε ο γέροντας. Και έτσι το θεωρώ πλέον ως λειτουργήμα. Δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Και έτσι κοιτάω αυτά που γράφω να βοηθάνε τον κόσμο και όχι να βοηθάνε στον εντυπωσιασμό της. Θα πρέπει, όπως γίνεται, αρχίζουμε, ξέρω εγώ, συνηθισμένο να το πω, και υπάρχει και πολύ μεγάλος πόλεμος, ιδίως στα έντυπα και σε αυτό, και τώρα με το διαδίκτυο πάλι. Κοιτάξτε, γίνεται, αλλά δεν ξέρω. Θα σας πω, στα πρωτόκολλα της πόσο Ιών, πρέπει κανείς να πάμε, μιλήσαμε πολύ για τις προφητείες. Για τις προφητείες ξεκινήσαμε, αλλά πιάνουμε κι άλλο. Με πάτε αλλού. Εγώ, ναι, δυστυχώς. Θα σας πω, υπάρχουν και, όχι προφητείες, υπάρχουν τα σχέδια κάποιων. Άλλοι τους αποκαλούν σιωνιστές, άλλοι τους εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι είναι τα σχέδια του Σατανά να κυριαρχήσει πλέον στη γη. Αυτοί σχεδιάζουν διαφορετικά. Αυτοί δεν έχουν προφητικό λόγο. Αυτοί λένε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο. Στα σχέδια λοιπόν αυτών το 1897, τότε φτιάξανε τα πρωτόκολλα της Ιών. Στα πρωτόκολλα λέει κάποιος, σε κάποιο πρωτόκολλο αναφέρεται η διάλυση του γραπτού τύπου και γενικά του βιβλίου. Αρχή από τον έντυπο και του βιβλίου. Ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή εφημερίδες, βιβλία υποβαθμίζονται γιατί θέλουν σιγά σιγά με το διαδίκτυο να μας μαντρώσουν, γι' αυτό το έχουν αφήσει ελεύθερο. Είναι μια τεχνολογία, θα μας μαντρώσουν όλους και μετά θα βάλουν φραγμούς. Είδες στην Αμερική έχουν αρχίσει και βάζουν φραγμούς. Δεν μπορούν να μπουν όλοι σε κάποιες σελίδες. Και εδώ στην Ελλάδα έχουν αρχίσει δήθεν για την προστασία του παιδιού στην αρχή, να μην μπορεί να μπει. Αύριο θα γίνει για την προστασία της χώρας, αύριο για την προστασία της τάδε κοινωνικής ομάδας να μην θίγεται, και έτσι δεν θα έχουμε την πρόσβαση, την ελεύθερη πρόσβαση. Και ταυτόχρονα θα ελέγχουν τη γνώση και θα μας διοχετεύουν αυτά που θέλουν εκείνοι. Και γι' αυτό θέλει προσοχή. Εγώ θα συνιστούσα στους ανθρώπους να διαβάζουν πάρα πολύ οτιδήποτε και προπαντός στην Αγία Γραφή, γιατί η Αγία Γραφή κάθε φορά που τη διαβάζεις έχει να σου δώσει κάτι καινούριο. Σου αποκαλύπτεται. Που δεν το ξέρουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι ένα άγιο βιβλίο, βέβαια. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε την αίσθηση, βάζω τον εαυτό μου μέσα. Για κάθε εποχή έχει τα πάντα, έχει απαντήσεις για κάθε εποχή και για κάθε άνθρωπο. Κοιτάξτε, η Αγία Γραφή αναφέρεται στην πορεία του κάθε ανθρώπου. Και εκεί μέσα έχει κάποια ασφαλιστικές δικλείδες, θα έλεγα, προστασίας. Δηλαδή δεν αποκαλύπτεται σε όλους όλο το μεγαλείο αυτό. Αποκαλύπτεται σταδιακά και ανάλογα με τη διάθεση της καρδιάς που έχει ο καθένας. Γιατί ο Θεός δεν θα μας κρίνει με βάση τις πράξεις μας, αλλά με τη διάθεση της καρδιάς μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η Αγία Γραφή λοιπόν, κάθε φορά που θα τη διαβάζει, το ίδιο κεφάλαιο αν διαβάζει κάποιος, θα βρει καινούργια πράγματα ανεξάντλητα. Γιατί τι έγινε μεγαλείο... και φύγαμε όμως από αυτό, τι έγινε και δεν το καταλάβαμε. Τι έγινε, τι μπήκε ανάμεσα σε εμάς και στο διάβασμα, θέλω, και στα βιβλία, γιατί και πολύ βιβλίο δεν χρησιμοποιεί ο κόσμος. Κοιτάξτε, είμαστε στην εποχή της εικόνας πλέον και έχουμε υποστεί μια πλήση εγκεφάλου προς την εικόνα. Η εικόνα ουσιαστικά μας ερεθίζει το νου, αλλά δεν είναι αυτή που μας εισαγάγει απολύτως στα θέματα του Θεού, στα θέματα της γνώσης. Είναι ο γραπτός λόγος. Και σας είπα, πρωτίστως είναι η διάθεση της καρδιάς και η εικόνα μας εισάγει. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε ότι Άγιος είναι αυτός που έχει καλούς λογισμούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόνο καλούς λογισμούς
νοείται ως Άγιος το Θεό. Δηλαδή, εγώ το έχω ζήσει αυτό κάποτε ως φοιτητής, έκανα διανομή, πρωινή διανομή εφημερίδων για να εξασφαλίσω τα προστοζή. Εκεί με το μηχανάκι κάποια στιγμή σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο και δίπλα ήταν τρεις γέροντες. Καθόντουσαν. Ήταν πρωί καλοκαίρι και άνοιγε 7 η ώρα και ήταν ένα τεταρτάκι περίμενα. Άθελά μου δίπλα ήταν, άκουσα τη συζήτηση των γερόντων. Βγήκε μία κοπέλα από απέναντι και λέει ο ένας εξ αυτών, να σας δείξω τι, πώς είναι η διάθεση της καρδιάς. Λέει λοιπόν κάποιος εξ αυτών, «Α, λέει, έφυγε ο άντρας της και πάει στο φίλο της». Λέει ο άλλος, «Μη λες αχλαμάρες, τώρα γυρίζει από το νυχτερινό κέντρο και πάει να ξεκουραστεί». Και ο τρίτος λέει, «Έδωσε προηγουμένως, και οι δυο λέτε βλακίες τους», λέει, «προηγουμένως έφερε η κοπέλα τα παιδιά της και τώρα επειδή άργησε και δουλεύει σε τράπεζα μαζί με την κόρη μου, κατεβαίνει γρήγορα-γρήγορα και τρέχει να προλάβει το λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της». Κοιτάξτε, τρεις διαφορετικές σκέψεις που έδειχνε τα εσώψυχα του καθενός. Έτσι. Και αυτό λέμε ότι ο Θεός θα μας κρίνει με τη διάθεση της καρδιάς. Γι' αυτό έχουμε την μετάνοια του ληστή πάνω στο σταυρό. Ο ληστής τότε ήταν και φωνέας. Η ληστεία πάντα συνοδευόταν με φόνους, δεν αφήνανε μαρτυρίες πίσω τους. Και όμως μαλάκωσε η καρδιά, μαλάκωσε η ψυχή του ληστή, κατάλαβε ποιος είναι ο Κύριος. Γιατί η ψυχή καταλαβαίνει την αλήθεια. Καταλαβαίνει τον άλλον που σου μιλάει ότι δεν θέλει να τον κοροϊδέψει, δεν θέλει να εντυπωσιάσει και αρχίζει και αγάλεται, πάλεται στους ρυθμούς της άλλης ψυχής, του πλησίον. Γιατί η σωτηρία μας μέσα από το πλησίον περνάει. Αυτό λοιπόν όταν αρχίζουμε και το νιώθουμε, τότε αρχίζει και λέμε η διάθεσή μας είναι προς το Θεό. Ανάλογα λοιπόν με το περιεχόμενο της ψυχής, κρίνεται και ο άνθρωπος. Και έτσι θα κρυθούμε. Έτσι θα κρυθούμε και μάλλον άσχημα την έχουμε, θα έλεγα εγώ, προς το λαϊκό. Κοιτάξτε, γιατί δεν περνάνε και πολύ καλοί λογισμοί τώρα. Ακούστε να δείτε. Λέει κάποιος σύγχρονος... Είμαστε πάντα η εποχή, δεν ξέρω, τα ρίχνουμε στην εποχή. Ναι. Είναι και στο... Είναι, δεν ξέρω, είναι λίγο η σκέψη μας. Θα σας πω κάποιο, κάτι ελπιδοφόρο που λέει ένας γέροντας από τα Καυσοκαλύβια, μακαριστός πλέον ο πατήρ Βασίλειος. Έλεγε στα πνευματικά του παιδιά, αυτός που θέλει να σωθεί και επιθυμεί με την ψυχή του να σωθεί, θα σωθεί. Ο Θεός δεν θα τον εγκαταλείψει. Γι' αυτό ο Θεός είναι τόσο φιλέσπνος, είναι τόσο, μας αγαπάει τόσο πολύ, είναι τόσο στοργικός πατέρας που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είμαστε και σε μια εποχή αθείας, δηλαδή ψάχνουμε σε λάθος δρόμους ή το δηλώνουν. Οι άθεοι πλέον πολύ έτσι πιο δυνατά και πιο καθαρά το λένε πλέον, ναι, να παίρνουν θέση. Ο διάβολος, ο αντίδικος, πάντα ήθελε να δημιουργήσει το δικό του βασίλειο. Και για να το δημιουργούσε προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αποστασία στους ανθρώπους. Ο Άγιος Παΐσιος αυτή την αποστασία την έλεγε με απλά λόγια. Κάναμε την αμαρτία μόδα. Ναι. Αυτό λοιπόν, ναι, όταν έχουμε καταστήσει την αμαρτία, όταν έχουμε διώξει τον Χριστό από τα σπίτια μας, τότε θα πληρώσουμε τις συνέπειες των πράξεών μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Είναι ορεστιάδα εδώ και έχει μείον 10. Να μην πω μείον 10, θα πω μείον 40. Και είναι ένα σπίτι, έχει τη ζεστασιά του μέσα, αλλά έρχεται ο πατέρας του σπιτιού, ο Κύριος του σπιτιού. Και επειδή τον τρελαίνει, ανοίγει τα παράθυρα, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει η παγωνιά, θα παγώσουν όλοι μέσα στο σπίτι, με μείον 40. Αυτό γίνεται όταν ανοίξουμε πόρτα στον αντίδικο. Οι συνέπειες της πράξης, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε της παράβασης του Θεού, είτε στο ευρύτερο, στο χωριό, είτε στην πόλη, είτε στη χώρα, βαραίνει ολόκληρη τη χώρα. Και αν είναι συνέπειες των αρχόντων, και ευθύνονται οι άρχοντες γι' αυτά, τότε θα έχουμε δεινά στη χώρα. Το βλέπουμε αυτό μέσα διαχρονικά, μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Περιγράφεται στην Αγία Γραφή. Ναι. Όταν ο Ισραήλ αποστατούσε, είχαμε ξηρασίες, λοιμούς, σεισμούς, είχαμε εχμαλωσίες, πολύχρονες εχμαλωσίες, όπως στη Βαβυλώνα. Και είχαμε, μόλις ερχόταν η μετάνοια, δηλαδή η επιστροφή στην αγάπη και στη θαλπορή του Θεού, άνοιγε διάπλατα, γινόταν βασίλειο, γινόταν μεγάλη χώρα.
Και έτσι είναι και ο νέος Ισραήλ. Να μην βλέπουμε μακριά από τον παλαιό Ισραήλ, τον νέο Ισραήλ που είναι η χώρα μας, που είναι η Ορθοδοξία. Και θα σας πω, η Ορθοδοξία βάλεται επίσημα πλέον από το μυστήριο, από τους εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας. Πριν από λίγες μέρες βγήκε μια ανακοίνωση από την Παγκόσμια Τράπεζα. Εγώ έμεινα έκπληκτος, γιατί το θεώρησαν, ξέρετε τι γράφει, ότι η Ορθοδοξία είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη του πλανήτη και στην αφομοίωση, γιατί εμποδίζει τους λαούς της Ανατολής να αφομοιωθούν στα δυτικά μοντέλα διαβίωσης, τα οποία είναι σατανοκινούμενα. Εκεί βλέπουμε ότι έχει καθορίσει το σύστημα λειτουργίας ο σατανάς. Βλέπουμε ότι είναι το κέρδος, το συμφέρον, η ιδιοτέλεια. Θα σας πω πώς ευλογεί, το γράψαμε και στην εφημερίδα, πώς ευλογεί ο Θεός. Θα πρέπει να είμαστε, κύριε Μακρύ, ενήμεροι για αυτά τα πράγματα ή προκαλούμε φόβο? Κοιτάξτε, έτσι όπως τα λέτε. Στο αυτό που θα μας χρειάζεται. Αυτό, σας διάκοψα, αλλά ναι, θα το πείτε μετά. Θα σας πω λοιπόν πώς λειτουργεί ο Θεός απέναντι στις ευλογίες του χρήματος και πώς ευλογεί ο Μαμονάς. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Σαλίκης είχε κατέβει στην Αθήνα, στην ανιψιά του τη Μαρία, και για κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Εκεί λοιπόν τον βρήκε ένα τηλεφώνημα μιας γνωστής του πνευματικής του κόρης, η οποία ανήσυχη του είπε: «Γέροντα, θα χρειαστώ 500.000 δραχμές τότε, γιατί θα πρέπει να εγχειριστεί ο άντρας μου και δεν έχω χρήματα». Την άκουσε ο πατήρ Ιάκωβος και είπε ότι εγώ δεν έχω, λέει, χρήματα, είμαι στην Αθήνα, αλλά την είδε ότι στεναχωρήθηκε και λέει: «Καλά, άσε, θα προσευχηθούμε και θα δώσει ο Θεός». Και αφού αποσύρθηκε μισή ώρα, η ανιψιά του το διηγείται αυτό πλέον, αποσύρθηκε στην ώρα προσευχής, βγαίνοντας από το δωμάτιό του, λέει: «Μαρία μου, για κοίταξε σε αυτό το κομπόδεμα, τι χρήματα υπάρχουν?» Και λέει: «Μα παππούλη», λέει, «πριν από λίγο πληρώσαμε το ταξί που γυρίσαμε από το νοσοκομείο και ήταν κάποια ψηλά. Δεν έχεις πολλά χρήματα». «Δες βρε Μαρία μου, γιατί μήπως κάναμε λάθος και δεν τα είδαμε καλά». Και όπως πάει να δει το κομπόδεμα, είδε 500.000 κολαριστά, λες και είχαν βγει από την τράπεζα. Λέει, φώναξε αυτή την κυρία να τη να τα πάρει για να τα δώσει για τον άντρα της. Ο Θεός την ευλογία τη δίνει, δεν έχει να ασχολείται με το χρήμα. Ναι. Ο Θεός δίνει ευλογίες και μας δίνει καθημερινά τόσες ευλογίες, τις οποίες λόγω της καθημερινότητας και της εντρυφής μας δεν τις κατανοούμε. Μεγάλες ευλογίες και μεγάλες χαρές. Και έλεγα ότι μπορούμε αυτή τη χαρά που μας δίνει να την αποδίδουμε και εμείς με ευχαριστία και δοξολογία. Έτσι, για να υπάρχει συνέχεια. Ξέρετε, και θα σας πω ευλογίες ιστορικά, στην αυτοκρατορία της Ρωμανίας, που κακώς μας τη μάθανε και μας τη διδάξανε Βυζαντινή αυτοκρατορία. Δεν υπήρχε ποτέ Βυζαντινή αυτοκρατορία, υπήρχε αυτοκρατορία των Ρωμιών, αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Είχαν 160 ημέρες, εμείς σήμερα θα τις ονομάζαμε αργίες, αλλά εγώ δεν τις θεωρώ αργίες, τις θεωρώ 160 ημέρες ευχαριστίες και δοξολογίες στο Θεό. Και τα μπάρια τους και οι αποθήκες της αυτοκρατορίας ήταν γεμάτα από ευλογίες. Και είναι η μόνη αυτοκρατορία που έζησε τα περισσότερα χρόνια πάνω στον πλανήτη, έζησε 1120 χρόνια, επικράτησε πάνω στον πλανήτη. Γιατί είχε κάνει από την αρχή ο Άγιος Κωνσταντίνος, είχε βάλει ως θεμέλιο στην καθημερινότητα τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αυτό το χάσαμε. Και όταν έγινε η αποστασία, γιατί και τότε οι Ρωμιοί αρχίσανε και σκεφτόντουσαν όπως εμείς, την καλοπέραση, την ευκολία, δεν καλλιεργούσαν τη γη, έφερναν εργάτες, οι Τούρκοι, Τούρκ σημαίνει εργάτης της γης. Ερχόντουσαν όπως φέραμε εμείς, ανοίξαμε την πύλη και φέραμε τους μετανάστες λαθρέα, λαθρομετανάστες λέγονται, ας λέει ο νόμος του Σαμαρά ό,τι θέλει, λαθρομετανάστες είναι αφού πέρασαν λαθρέα, μετανάστευσαν λαθρέα, μετανάστευσαν χωρίς χαρτιά, παράνομα εισήλθαν στη χώρα. Έτσι. Άρα είναι λαθρομετανάστες, μην παίζουμε με την ελληνική γλώσσα. Και γιατί ενοχλεί τόσο η λέξη, δεν ξέρω. Ενοχλεί γιατί θέλει να τους περάσει ο όρος ως πρόσφυγες, ως μετανάστες, να αλλοιώσει τη χριστιανική, τα εθνικά αμιγώς χριστιανικά κράτη, βάζοντας, δημιουργώντας αυτή τη μίξη. Είναι μεγάλα τα σχέδια αυτό. Να δημιουργήσουν αυτή την ανάμιξη που παρατηρείται στις πολιτείες της Αμερικής. Πιστεύετε ότι αρχίζουν και υλοποιούνται
αυτά τα σκηνικά. Κοιτάξτε, δεν νομίζω να τα επιτρέψει ο Θεός. Τα βλέπουμε. Ξεκίνησαν όμως. Έχουν ξεκινήσει. Έδωσε, ο ίδιος ο Σόρος είπε και είναι και επιστήθηρος φίλος του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Ήταν και τον είχε προσκαλέσει και στην Αμερική ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία ο πρωθυπουργός μας με τον κύριο Σόρο. Έχει εδώ τις ΜΚΟ. Ο Σόρος έχει διαθέσει 12 δισεκατομμύρια. Είναι μια άλλη μορφή, τον βλέπω εδώ. Είναι το βαθύ κράτος. Είναι ο σιωνισμός που δεν έχει να κάνει με πρόσωπα αμιγώς. Έχει να κάνει με μια ιδέα η οποία ξεκινάει και από τον Εωσφόρο. Από εκεί ξεκίνησαν. Είναι η οικογένεια Ρότσιλντ, η οικογένεια Ροκφέλλερ, η οποία ξεκληρίστηκε και δεν μαθαίνουν, δεν βλέπουν τα μηνύματα. Ο Θεός, οι συνέπειες των πράξεων πληρώνονται. Ξέρετε, ο Θεός έχει καθιερώσει ένα λειτουργικό σύστημα μέσα στη γη, με τη δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν όταν παραβιάζει αυτό το λειτουργικό σύστημα, όπως έχουμε και εμείς σύστημα. Ας πούμε για παράδειγμα, να μου επιτραπεί να το πω αυτό, δεν πάει κάποιος να κατουρίσει το ψυγείο, πάει στη τουαλέτα. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα μέσα στο σπίτι. Έχει καθορίσει και ο Θεός το δικό του σύστημα λειτουργίας. Και είναι γραμμένο στις ψυχές των κάθε ανθρώπων, γιατί εκεί είναι η θεία πνοή. Ποιο είναι αυτό το σύστημα? Ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς να έχεις τη συνέπεια. Έκανες την παράβαση αυτή, θα έχεις και τη συνέπεια. Όπως πέρασες το κόκκινο, κινδυνεύεις με ατύχημα. Το απέφυγες την πρώτη φορά, τη δεύτερη θα σου έρθει. Οι συνέπειες λοιπόν των πράξεων, των 10 εντολών του Θεού, των βασικών 10 εντολών, είναι τραγικές. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Για τους γονείς μας. Τους βάλαμε στα γυροκομεία. Ξέρετε, η τιμή στον πατέρα και στη μητέρα έχει φέρνει ευλογία του Θεού. Τώρα που το λέτε, καμία εντολή δεν τηρούμε. Ναι. Το λέτε έτσι και το ουφωνεύσεις. Θα σας πω περιληπτικά στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για γιατί ενισχύθηκε ο προφητικός λόγος των Αγίων, για τη μετάνοια. Στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, όχι τώρα, από την αρχή, από τη μεταπολίτευση και μετά, θα δούμε έναν συνεχή διωγμό στην Ορθοδοξία. Για παράδειγμα, έρχεται ο πολιτικός γάμος, που είναι αντίθετος με το μυστήριο του γάμου. Μετά έρχεται οι εκτρώσεις. Έρχεται η αποποινικοποίηση της μοιχείας. Και να ήταν μόνο αποποινικοποίηση, θα έλεγα, εντάξει, είναι ανθρώπινο. Δεν μπορείς να προβάλλεις την αμαρτία του άλλου και να τον διασύρεις. Ναι. Αλλά έρχεται και η διαφήμιση της μοιχείας μέσω της τηλεόρασης. Και λέει ο άλλος ότι εάν δεν έχω, λέει, είναι μόδα να έχω και κάποια άλλη, εκτός από τη σύζυγο και κάποια άλλη φίλη, ή να κοροϊδεύω μέσα στο γάμο. Την έκαναν μόδα δηλαδή την αμαρτία. Έχουμε την νομιμοποίηση της πορνείας και την πολυδιαφήμισή της. Έχουμε τον νόμο για τις εκτρώσεις. Κανένας δεν αντέδρασε. Έχουμε τις νέες ταυτότητες, τις οποίες προσπάθησαν για πρώτη φορά το 1992 επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Και τότε δεν είχαμε τότε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν πέρασε γιατί αντιδρούσε ο μακαριστός Παπανδρέου. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε πολλά έτσι προβλήματα τα οποία τα περνάγαμε έτσι. Μετά είχαμε διάφορες άλλες καταστάσεις μέσα στο χώρο της Ελλάδος αποκλειστικά, οι οποίες ήταν σε βάρος. Έχουμε την αφαίρεση λοιπόν του θρησκεύματος από τις ταυτότητες, από τις αστυνομικές ταυτότητες, με έναν Σταθόπουλο, αν θυμόσαστε, ο οποίος ήρθε, έκανε τη δουλειά και εξαφανίστηκε. Ναι, συνταγματολόγος. Mm. Ήταν εξοκοινοβουλευτικός. Τον έβαλαν λοιπόν ως υπουργό, αφαίρεσε το θρήσκευμα τότε από τις ταυτότητες, έκανε τη μάχη με την Εκκλησία και εξαφανίστηκε. Αργότερα έχουμε το 2008 το Σύμφωνο Συμβίωσης για Ετερόφιλους. Έχουμε τώρα για τους ομοφιλόφιλους. Έχουμε και για τους ομοφιλόφιλους έχουμε και άλλα. Το 2014 στις Βρυξέλλες ψηφίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο η περιβόητη έκθεση Λούνατσεκ. Η Λούνατσεκ ήταν ομοφιλόφιλη από την Αυστρία και μιλάει για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, και βλέπουμε ότι οι αποφάσεις, οι διατάξεις αυτές της έκθεσης υλοποιούνται σήμερα. Έχουμε τον νόμο δηλαδή, την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και στους ομοφιλόφιλους, έχουμε την αλλαγή φύλου, έχουμε τον νόμο που περνάει τώρα περί υιοθεσίας και από τους ομοφιλόφιλους, ακολουθεί ο νόμος που δίνει τη δυνατότητα σε νεαρά κορίτσια, σιγά σιγά, αυτό δεν θα το έχετε, δεν έχει βγει ακόμη,
να στηρώνονται τα κορίτσια από νεαρή ηλικία, από 12 και ετών και μετά, και μάλιστα στα δικαιώματα αυτά της στήρωσης, ξέρετε ποια είναι μπροστά, η Κλίντον, που ήταν υποψήφια πρόεδρος στην Αμερική και υπουργός εξωτερικών και πρώτη κυρία κάποτε με τον Κλίντον. Λοιπόν, αυτά θα έρθουν. Έχουμε από τα ασφαλιστικά ταμεία, θα αναλαμβάνουν τις εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Αυτά είναι νόμοι που θα ακολουθήσουν, έρχονται. Έχουμε στην εκπαίδευση που θα μπουν, αυτά λέει η Λούνατσεκ, η έκθεση. Έχουν γίνει τα μισά, ούτε τα μισά, λιγότερα από τα μισά. Έχουμε λοιπόν στην εκπαίδευση την εισαγωγή της ομοφιλοφιλίας ως μάθημα μέσα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Ακόμη και στον ήπιο, το οποίο το έκαναν υποχρεωτικό. Σε όλες τις υποχρεωτικές βαθμίδες λοιπόν της εκπαίδευσης θα μπει η διδασκαλία της ομοφιλοφιλίας, στα gay party, θα έχουμε, όπως έχουμε στην Αγγλία, για παράδειγμα, αγοράκια πηγαίνουν με φουστάνια στα σχολεία και παρουσιάζονται έτσι από τις μαμάδες, γιατί είναι οι μαμάδες ομοφιλόφιλοι και θέλουν και τα παιδιά τους να τα εθίσουν σε αυτό το δαιμόνιο. Θα δούμε πολλά πράγματα. Είναι γενικά μια αποστασία. Προσπαθεί ο διάβολος να αλλάξει το λειτουργικό σύστημα του Θεού και να βάλει το δικό του. Και γι' αυτό έχουμε, για να επανέλθουμε στο αρχικό μας θέμα, την προφητεία, που μας λένε οι Άγιοι ως μορφή μετάνοιας. Μας λένε θα γίνετε αυτά, να είσαστε έτοιμοι. Έρχονται αυτά τα γεγονότα. Για παράδειγμα, η αποστασία στον Ισραήλ έφερνε πείνα, έφερνε ανομβρία. Εμείς έχουμε τέτοια γεγονότα, τα περνάμε απαρατήρητα. Περάσαμε ανομβρία στην Αθήνα πολλά χρόνια μετά τους νόμους περί της εκτρώσεως και αυτά. Περάσαμε πολλές περιπτώσεις, είχαμε ξηρασίες, είχαμε καταστροφές, πυρκαγιές. Αυτά όλα είναι συμπτώματα και είναι οι συνέπειες. Εμείς τα δικαιολογούμε με τη λογική. Είναι οι συνέπειες της ανομίας μας απέναντι στο Θεό. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν, όταν έλεγε ότι οι Τούρκοι θα μας πάρουν δύο νησάκια, δύο-τρία νησάκια, το έλεγε αυτό, αλλά θα αναγκαστούν να μας δώσουν την πόλη και η Ελλάδα δεν θα μετάσχει στον πόλεμο, το γενικό πόλεμο, και θα μιλήσουμε για αυτόν τον γενικό πόλεμο, γιατί τον αναφέρει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο μακαριστός Μητροπολίτης Ισανίου, ένας Άγιος, ο Αντώνιος, ο οποίος ήταν μια Αγία Μορφή, σύγχρονη Αγία Μορφή, και αυτός ανέφερε ότι όλα θα ξεκινήσουν από τη Συρία, λίγο πριν κοιμηθεί, γιατί έβλεπε πλέον με τα μάτια της ψυχής του. Λίγο πριν κοιμηθεί λοιπόν εμπιστεύτηκε κάποια πράγματα τα οποία είδε και τα επέτρεψε ο Θεός για να μας προετοιμάσει στη μετάνοια. Αλλά εμείς είμαστε, δεν θα γίνει τίποτε. Εμείς τα βλέπουμε, ναι, τα βλέπουμε ως γεγονότα που μπορεί να γίνουν, αλλά δεν κάνουμε και τίποτα για να διορθώσουμε μερικά. Κοιτάξτε. Η θωράκιση, τον εαυτό μας βασικά, η θωράκιση του ανθρώπου και η ασφάλεια είναι η επιστροφή του στο Χριστό. Εγώ σας το λέω με όλη μου την καρδιά, άνθρωπος που θα γυρίσει στο Χριστό θα έχει τέτοια ασφάλεια που δεν θα την παρέχουν όλη η αστυνομία του κόσμου. Θωρακίζεται. Και μάλιστα ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο Αυγουστίνος, έλεγε: η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε την προστασία της Αμερικής, ούτε της Γαλλίας, ούτε της Γερμανίας, ούτε της Ρωσίας. Εάν ακολουθήσει το Χριστό, τότε κανένας δεν θα μπορεί να περάσει τα σύνορά της. Κανένας δεν θα μπορεί να περάσει. Γιατί μπαίνουν, βλέπουν, μπαίνει ο Θεός μπροστά και τα σε προστατεύει. Είναι η προστασία που έχει ο πατέρας και η μάνα στο παιδί, στην οικογένεια. Όταν ανήκουμε στην οικογένεια λοιπόν του τριαδικού και του μόνο αληθινού Θεού, δεν υπάρχει άλλος. Ένας είναι ο Θεός μας. Τότε, άμα ανήκουμε σε αυτή την οικογένεια, νιώθουμε ασφαλείς. Όταν είμαστε εκτός οικογένειας, αρχίζουν οι φόβοι, οι ανασφάλειες, τι θα κάνουμε, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, να κάνω αυτό, να πάρω το φάρμακο, έρχονται οι ασθένειες. Οι ασθένειες, όταν έρχονται μέσα από το φόβο, να ξέρετε, είναι βάσανο. Όταν έρχονται ως δοκιμασία του Θεού, είναι ευεργεσία και επίσκεψη του Θεού. Μακάρι να τα βλέπουμε. Μακάρι όλοι να τα βλέπουμε έτσι, γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, κύριε Μακάρι. Κοιτάξτε, η σωτηρία... Δεν είναι εύκολο, ίσως γιατί τα ψάχνουμε και πάρα πολύ. Να σας πω κάτι. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά. Η σωτηρία μας, όταν βάλουμε προτεραιότητα στη ζωή μας, το πώς θα είμαστε αρεστοί στο Χριστό και θα είμαστε μαζί Του, τότε, σωστά, θα λυθούν και τότε λύνονται τα πάντα. Πάρα πολλά πράγματα. Τα πάντα γίνονται και έρχονται ευλογίες. Εγώ θα σας πω το εξής. Πήγε ένας νεαρός από την Κοζάνη, στον Άγιο Παΐσιο,
και του είπε ότι έρχομαι, Άγιε Γέροντα, να προσευχηθείς, γιατί ο φίλος μου είναι 28 χρονών, έχει 3 παιδάκια και έχει μια μορφή καρκίνου και πεθαίνει και θα μείνουν αυτά στο δρόμο και ορφανά. Του λέει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, να δείτε πώς πρέπει ο χριστιανός να λειτουργεί. Τον αγαπάς πολύ το φίλο σου, λέει, Γέροντα, για να έρθω τόσο ταξίδι, γι' αυτό και μόνο το σκοπό ήρθα. Του λέει, εντάξει, έλα εδώ να συνάψουμε μια συμφωνία με το Θεό. Κοιτάξτε πόσο απλά. Του λέει, θα πούμε στο Θεό να δώσει το 50% του καρκίνου που έχει σε σένα και το 50% θα το πάρω εγώ. Μόλις το άκουσε αυτό ο νεαρός, προσέξτε, λέει, κοκκίνησε, κυτρίνησε, πρασίνησε, όλα τα χρώματα της ύλιδος πέρασε. Δεν του άρεσε. Λοιπόν, και τι έκανε τότε. Λέει, όχι Γέροντα, λέει, γίνονται αυτά. Του λέει, καλά, καλά, μη φοβάσαι. Θα πούμε, λέει, 80 εγώ και 20 εσύ. Τελικά κατέληξαν στο 99 ο Όσιος Παΐσιος και στο 1. Αλευθερώθηκε από τον καρκίνο. Έφυγε. Όταν γύρισε, ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί από τον 28χρονο. Η συμφωνία όμως του Θεού μέσα από την αυτοθυσία, ο Θεός δεν είναι τιμωρός και δεν σκέφτεται να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Έκανε μια συμφωνία. Είδε την αγάπη του Αγίου και το εκτίμησε αυτό. Και έκανε το θαύμα. Αυτά τα θαύματα λοιπόν παλιότερα στην Ελλάδα τα είχαν σε κάθε οικογένεια ως βιώματα. Είχε πυρετό το παιδάκι εδώ στην Ορεστιάδα. Πήγαινε η μάνα μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς και έλεγε, Παναγιά μου, γιατρό δεν έχουμε εδώ. Κοίταξε να κάνεις καλά το παιδί μου και η Παναγιά έκανε το θαύμα. Ήταν απλή και τώρα η σχέση. Που υπάρχουν γιατροί γίνονται θαύματα. Εδώ. Εδώ. Ξέρουμε ιστορίες και περιπτώσεις, έτσι, να μην τις αναφέρω. Δεν χρειάζεται. Πάντα και καθημερινά γίνεται. Εάν λοιπόν επιστρέψουμε σε αυτή την αγάπη και στην αυτοσυθία που μας ένωνε ως χριστιανούς, δηλαδή παλιότερα θυμάμαι στο χωριό μου, όταν ερχόταν κάποιος ξένος, τσακωνόντουσαν ποιος θα τον πάρει στο σπίτι του και του έφτιαχναν, θα έφτιαχναν τα καλύτερα. Είναι η φιλοξενία. Γιατί αυτός ο ξένος μπορεί να ήταν μεταμορφωμένος, να ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Και το βλέπανε έτσι οι χριστιανοί, μέσα από την αυτοθυσία. Τώρα υπάρχει φόβος. Εγώ θυμάμαι φόβος. Η μητέρα μου κάποια φορά ήρθαν κάποιοι Άγγλοι και μάλιστα ήταν από την Αγγλική Πρεσβεία στο χωριό. Και μόλις μπήκανε στο χωριό και δεν ξέρανε, αγγλικά δεν ήξερε κανείς τότε στο χωριό, κανένας δεν ήξερε και την αγγλική γλώσσα, τους άρπαξε η μάνα μου, πρόλαβε. Ήταν και η Μακαρίτσα η κυρά Χρυσούλα, ήθελε αυτή να τους πάρει που είχε, λέει, μεγαλύτερο σπίτι, τους άρπαξε η μάνα μου. Έφυγε από την κρεβατοκάμαρα και κοιμήθηκαν εκεί. Ήταν δύο ηλικιωμένοι. Τους έφτιαξε λουκουμάδες. Δεν ήξερε τη γλώσσα, με τα νοήματα όμως, και αυτοί έφτιαξαν σπίτι στο χωριό και ζουν τώρα, όλη η οικογένειά τους έρχονται στο χωριό από ένα γεγονός. Δηλαδή δεν έκανε τίποτε. Έκανε το αυτονόητο. Αυτό το χάσαμε μεταξύ μας. Υπάρχει όμως και φόβος τώρα. Λίγο ο κόσμος έχει αγριέψει. Δεν τολμάς να πεις καλημέρα και μπορεί να βρεθείς σκοτωμένος, χτυπημένος, κλεμμένος. Γιατί κυριαρχεί η αποστασία. Φέραμε, να σας το πω έτσι, πιο θελοντικά. Ατιμόρυτοι όλοι. Δηλαδή δεν φοβόμαστε και να τιμωρηθούμε. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Κοιτάξτε, φέραμε κανείς. Παλιότερα, ο μοναχισμός ξέρετε πώς δημιουργήθηκε. Υπήρχαν παλικάρια και γυναίκες ανδριωμένες που θέλαν να αντιμετωπίσουν τα δαιμόνια στα βουνά και στα λαγκάδια που είχαν φύγει, γιατί υπήρχε πίστη. Και δεν μπορούσαν να σταθούν στις πόλεις ή στα χωριά. Γι' αυτό παλιότερα στα χωριά μας δεν είχαν κλειδαριές. Σήμερα ο καθένας κυκλοφορεί με 10 κλειδιά. Γιατί δεν είχαμε κλειδαριές, γιατί δεν υπήρχαν δαιμόνια. Δεν είχαμε και τίποτε σοβαρό, δεν εκτιμούσαμε περισσότερο την ανθρώπινη σχέση παρά τα κεκτημένα μας και τα υλικά αγαθά. Σήμερα έχουμε τα υλικά αγαθά, είμαστε συνδεδεμένοι με αυτά και έχουμε αφήσει όλα τα άλλα. Και αυτό είναι που μας ταλαιπωρεί στη ζωή μας και δημιουργεί φόβους. Θα έπρεπε να έχουμε άλλους δεσμούς. Ακριβώς. Δυστυχώς, βγάλαμε λοιπόν, βγάλαμε το Χριστό, το λέει ο Άγιος Κοσμάς, βγάλαμε το Χριστό από τα σπίτια μας και βάλαμε την κεραία του διαβόλου, λέει, την τηλεόραση, μέσα στα σπίτια μας. Γιατί πολλές φορές η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό σκοπό και λόγο, αλλά μπορεί να γίνει και αρρωγός, ηθικός αυτουργός στην παρανομία. Για παράδειγμα, μια κυρία όταν βλέπει, ας πούμε, ένας κύριος
ένα σίριαλ που κάποιος, γίνεται κάποιος φόνος μέσα, συμμετέχει. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, λέμε είμαστε θεατές, συμμετέχουμε και γινόμαστε ηθικοί αυτούργοι σε αυτό που βλέπουμε. Δεν το κλείνουμε, βλέπουμε το κακό και το απεξεργαζόμαστε και αυτό είναι ανοίγουμε πόρτα σιγά σιγά στον έξω από εδώ και μετά αρχίζει ο φόβος γιατί αρχίζει και αλωνίζει. Και τα δαιμόνια έτσι και το ανοίξει, φέρνει και το φίλο του, έχουμε την παραβολή. Ναι. Θα φέρει και το φίλο του και θα γίνουν ολόκληροι λεγιών. Θα φέρει και το ένα και το άλλο και τα επέστρεψαν, λέει, τα δαιμόνια στις πόλεις και φύγανε από τα βουνά. Παλιότερα λοιπόν τα παλικάρια και ανδριωμένες γυναίκες έτρεχαν στα βουνά και στις ερήμους και γι' αυτό έχουμε το μοναχισμό να ανθεί, για να βρουν τα δαιμόνια και να τα αντιμετωπίσουν εκεί, να τα διώξουν. Και έδωσαν τις μάχες μέσα στην έρημο για να νικήσουν και βγήκαν νικητές και έχουν πολλούς Αγίους. Έχουμε τους μάρτυρες που βλέπαμε τα δαιμόνια να τους επιτίθονται και αυτοί με χαρά να αποδέχονται το μαρτύριο. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Κανείς ας πούμε δεν ξέρει και δεν μας το διδάσκουν και στην ιστορία ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος δεν έχασε μία μάχη ποτέ. Γιατί δεν έχασε? Γιατί είχε το Χριστό μπροστά. Και δεύτερον, τι έκανε? Έκανε καθημερινότητα το Ευαγγέλιο και γι' αυτό μέχρι σήμερα τον μισεί ο διάβολος. Έχετε δει να γυρίζεται καμιά ταινία που να αφορά την αυτοκρατορία της Ρωμανίας? Όχι, βλέπουμε για τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, για το ένα. Γιατί? Γιατί δεν τη θέλει ο διάβολος. Το Χόλιγουντ είναι διάβολο κρατούμενο. Θα βγάλει ταινία που αναφέρεται σε μια ιστορία του Θεού, της γης. Είχαν κατεβάσει το Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε η συζήτηση, η κεντρική συζήτηση στα καφενεία του Βυζαντίου, να το πω έτσι, ήταν περί του Ευαγγελίου και του Θεού. Δεν κουβεντιάζαμε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ή για την Καβάλα και τον ΠΑΟΚ. Ή για τα κόμματα. Ή για τα κόμματα. Ήτανε, τι είπε ο Θεός, γιατί το είπε αυτό, πώς μπορούμε να έρθουμε εκεί. Αυτό ήταν, είχαν θεολογία. Και κάποτε, τότε που κάποιοι θέλαν την ένωση πολιτικά, τότε στο Βυζάντιο, για να γλιτώσουν τις επιθέσεις των Τούρκων. Και είχε και τα σκαμπανεβάσματα του, το Βυζάντιο. Είχε. Είχε, γιατί όταν αποστατούσαν από το Θεό, είχαν τις συνέπειες της αποστασίας. Όταν δεν σεβόντουσαν τα του Θεού, υπόκειταν στις συνέπειες. Και γι' αυτό βλέπουμε και επιθέσεις, βλέπουμε εχθρούς, βλέπουμε χίλια δυο. Αυτά είναι μέσα στην πορεία της αυτοκρατορίας, νοητά. Αλλά να ξέρετε ότι τα ξεπερνούσαμε πάντοτε αυτά, γιατί μέσα από την προσευχή, γιατί είχαμε μεγάλους Αγίους. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλους Αγίους και γι' αυτό και τα ξεπερνούσαμε. Και ακόμη έχουμε, δηλαδή, ναι, σε μια εποχή, ίσως σε τέτοιες εποχές δύσκολες. Έχουμε πολλούς Αγίους και εν ζωή. Και εν ζωή, που και δεν τους γνωρίζουμε. Εγώ ξέρω περιπτώσεις και στο Άγιο Όρος και εκτός. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Την εμπειρία σας από τέτοιου είδους συναντήσεις, γιατί σίγουρα θα έχετε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε συναντήσει. Κοιτάξτε, θα σας πω έναν χαριτωμένο γέροντα που ζει στα Άγραφα. Και γέροντες που αγιοποιήθηκαν, που τους συναντήσει, που είχατε τη χαρά και την ευλογία να τους συναντήσετε, αλλά και άλλους που εμείς δεν τους ξέρουμε. Θα σας να μας πω, πείτε λοιπόν, λίγο τις εμπειρίες σας. Θα σας πω για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, ο οποίος ένα μήνα πριν κοιμηθεί, ο Θεός τον πήρε στον Παράδεισο. Και αυτό τα έγραψε ένα μακαριστός και αυτός, ο Παπαδημήτρης ο Τζού μας, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και έγινε ιερέας στα 65. Και μάλιστα μου έλεγε, Διονύση, δεν ήξερα το μεγαλείο της Ορθοδοξίας για να γίνω ιερέας από μικρός και έγινα δικαστής. Ο Παπαδημήτρης λοιπόν, όταν επισκέφθηκε τον Οκτώβριο του 91 τον Όσιο Δαβίδ, ο Άγιος Ιάκωβος του είπε στη συζήτηση, άκου να δεις, Δημητράκη μου, τι έπαθα. Του λέει, τι έπαθες, γέροντα? Λέει, με πήρε ο Χριστός, ο φύλακας άγγελός μου, και με πήγε στο απολογητικό βήμα. Και εκεί ήταν ο Χριστός, η Παναγία μας και πολλοί Άγιοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, και εγώ ντρεπόμουν, ο Όσιος Δαβίδ, και εγώ ντρεπόμουν και έσκυψα το κεφάλι και δεν μπορούσα να κοιτάξω. Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου να λέει και να προστάζει το φύλακα άγγελό μου. Γύρισε στη σελίδα 256 και διάβασε. Και εκείνος άρχισε την ανάγνωση. Είναι το βιβλίο της ζωής μας. Και τι είχε, τι
έδωσε, τι εντολή έδωσε, και να διαβάσει. Όταν λέει το 1940 ήμουν 8 χρονών και ήμουν στο χωριό, στη Φαράκλα που είναι λίγο εκεί στην Εύβοια, κοντά στον Άσιο Δαβίδ και αυτό, οι Γερμανοί είχαν σκάσει μια φωτοβολίδα και είχε μείνει ένα τσίγκινο τενεκεδάκι από τη φωτοβολίδα. Όταν το είδα αυτό είπα, αχ τι ωραίο είναι αυτό, να το βάλουμε, να βάλουμε το λιβάνι της Αγίας Παρασκευούλας μας να το μαζεύουμε. Και το πήρα και έτρεξα και το πήγα στην εκκλησία και βάζαμε το λιβάνι. Και αυτό ο Κύριος είπε να διαβάσει. Όλα τα άλλα τις αμαρτήσουν τίποτε. Και έχουμε την παρουσία, ένα μήνα μετά κοιμήθηκε. Στις 21 Νοεμβρίου, του οποίου ήξερε ότι θα κοιμηθεί. Την ώρα που κοιμόταν διάβαζε μια πνευματική του κόρη, διάβαζε την παράκληση. Ήταν ένας ιερέας από τη Μακεδονία, του είπε να μην φύγεις γιατί θα σε χρειαστώ για να με ετοιμάσεις γιατί φεύγω. Ήξερε την ετοιμασία. Ο χριστιανός προετοιμάζεται για να πάει στον άλλο κόσμο. Όπως ξέρουμε λοιπόν από την έγκυο γυναίκα ότι θα γεννηθεί ένα παιδί και θα έρθει στο φως, έτσι ξέρει και ο χριστιανός ότι θα πάει στο Χριστό, ο οποίος είναι φως και ζωή. Μια άλλη είναι γένα. Νέα ζωή. Μια άλλη γένα. Ναι, είναι μία γένα. Είναι η εν Χριστώ αναγέννηση που είπε στον κρυφό το μαθητή, τον Νικόδημο, ο οποίος πήρε θάρρος μετά την κοίμηση του Χριστού. Και έχουμε, πήγε και πήρε τα απαραίτητα για την ταφή μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον Απαρημαθέας. Είναι πάρα πολύ ωραία η Αγία Γραφή μας. Είναι ωραία η πορεία αυτή να την ακολουθούμε όλοι. Πάρα πολύ ωραία είναι. Να ξέρετε ότι αυτό δυστυχώς δεν το κάνουμε σήμερα. Έχουμε χάσει αυτό, γι' αυτό είμαστε και ανασφαλείς. Εδώ δεν κάνουμε ούτε τη γλώσσα μας. Σιγά σιγά θα την ξεχάσουμε, τα ελληνικά θα ξεχάσουμε. Δεν νομίζω ότι θα μας αφήσει ο Θεός. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε βιβλία, τίποτα. Κοιτάξτε, στον Άγιο Ιάκωβο λοιπόν, επειδή γνωρίζατε για την εμπειρία, ένα μήνα πριν έκανε σύναξη των μοναχών. Και στη σύναξη τους είπε, βλέπω το έθνος και η Εκκλησία να έχουν μεγάλες δοκιμασίες. Εκεί λοιπόν τους αποκάλυψε και κάτι άλλο σε κάποιον εκ των μοναχών. Τους αποκάλυψε μια συνομιλία που είχε με τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Συνομιλούσε μαζί με τον Άγιο Ιωάννη όπως συνομιλούμε εμείς. Έτσι γίνεται η συνομιλία των Αγίων. Έχουμε επισκέψει, αφού μιλάνε, βρίσκονται στην... έχουν ανοίξει τα μάτια της ψυχής τους, βλέπουν τη νέα ζωή, απλώς περιμένουν πότε θα αφήσουν το σώμα τους για να πάνε εκεί. Και γι' αυτό είναι πανηγύρι η μέρα της κοίμησης και τιμάται από την Εκκλησία μας ως πανηγύρι κάθε κοίμηση, η μέρα της κοίμησης του Αγίου. Γιατί γίνεται η αναγέννηση στον Χριστό, πηγαίνει πλέον στη νέα ζωή, στον Παράδεισο, στην αιωνιότητα, στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, και του είπε ο Άγιος Ιωάννης ότι έχει αποστατήσει πάρα πολύ το έθνος μας, η χώρα μας. Και θα έχουμε φοβερές συνέπειες. Και τότε ο Άγιος Ιάκωβος, ως φίλος του, λέει, άκουσε ο Ιωάννη, το έθνος μας έχει δοκιμαστεί με πολλούς πολέμους και έχει ποτάμι αίμα μαρτύρων από όλα τα χρόνια διαχρονικά μα το εξετάσουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε, να παρακαλέσουμε τον Κύριο και να το πείτε και εσείς που πρεσβεύετε εκεί, να μην επιτρέψει να έχουμε πάλι να υποστούμε σε ένα νέο πόλεμο. Και του είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ότι δεν θα περάσετε τον πόλεμο, θα περάσετε άλλα. Το άλλο είναι η πείνα την οποία αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς. Γιατί η πείνα δεν χρειάζεται προφητεία. Όταν υπάρχει ατροφία στην ψυχή μας, ακολουθεί η ατροφία και στο σώμα. Το φαγητό το εξασφαλίζει πρώτα η ψυχή. Και μετά, γιατί το λέμε, ο λόγος σου λέμε χόρτασε και το ψωμί σου φάτω. Ο λόγος της ψυχής, αυτό είναι που αγκαλιάζει και βοηθάει τον άλλον. Η ψυχή είναι αυτή που φέρνει την ευλογία. Και όταν η ψυχή είναι συντονισμένη με το Θεό, τότε όλα είναι ευλογημένα γύρω γύρω. Και τώρα ειδικά αυτή την εποχή, τώρα, στα χρόνια μας δηλαδή, αν μη τι άλλο περισσότερο θέλουμε, την πνευματική τροφή, κοιτάξτε, την άλλη, άλλη, αυτό άμα προ... το ζητάει ο καθένας, έρχεται όταν το ζητάει. Αυτό είναι. Ακόμη ψάχνουμε τον τρόπο, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε χλιαροί. Είμαστε χειρότεροι από χλιαροί. Δεν ξέρω.
Το είπα πολύ ήπια, δεν ξέρω. Και αλλά ξέρετε, λέει στην Αποκάλυψη. Αυτό δεν φτάνει. Στην Αποκάλυψη, ξέρετε τι λέει για τους χλιαρούς. Τους πρώτους που θα εμέσει, δηλαδή θα κάνει εμετό ο Θεός, θα είναι τους χλιαρούς. Και εμείς έχουμε γίνει χλιαροί στην πίστη μας. Κρατάμε, είμαστε χριστιανούλιδες, όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Νατσιός, γιατί κρατάμε το τυπικό μέρος, ένα καθοσπρεπισμό θα έλεγα, και αφήνουμε αυτό που πρέπει να είμαστε. Ναι, και πολλές φορές δεν το λέμε κιόλας. Ναι. Γιατί να κάνω το σταυρό μου και γιατί έχει κόσμο τώρα και τι θα πει ο κόσμος. Και όμως ο σταυρός είναι το όπλο του χριστιανού. Είναι το μυδράλιο που διώχνει τα πάντα. Και μια και είπατε γι' αυτό, έχουμε το μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα. Φοβερή βιογραφία. Ήτανε σε εκστρατεία, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα ήταν ένας λόχος στρατιωτών. Όπως έχουμε τους λόχους, ήταν 40 άτομα, απάρτιζαν τότε το λόχο το ρωμαϊκό. Και ήταν στη Μικρά Ασία σε μια εκστρατεία, υπόκεινταν ήττα όλο το στράτευμα και ζήτησε ο στρατηγός να υποχωρήσουν για να ανασυνταχτούν. Οι Άγιοι 40 όμως ήταν χριστιανοί στο λόχο όλοι και ήταν την ώρα έκαναν προσευχή και δεν άκουσαν την προσταγή του στρατηγού γιατί ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή τους. Τότε λοιπόν είδαν οι υπόλοιποι που είχαν υποχωρήσει, είδαν ότι τα στρατεύματα των εχθρών, τα λεφούσια θα έλεγα που τους επιτίθενταν μπροστά, μόλις έφταναν κοντά στους Αγίους 40 έκαναν πίσω και έφυγαν, τράπηκαν σε φυγή. Και είπε τότε ο στρατηγός, κάποιον λέει Θεό έχουν, κάποιος Θεός τους βοηθάει και θα πρέπει λέει να τον τιμήσουμε. Όταν λοιπόν κάλεσαν τους Αγίους 40 για να τους πούν ποιος Θεός ήταν αυτός που τους βοήθησε, αυτοί αποκάλυψαν ότι είναι χριστιανοί. Και με την αποκάλυψη ότι είναι χριστιανοί, τότε τους άρχισαν τα βασανιστήρια και τους πέταξαν στη λίμνη. Τι γίνεται εκεί? Φέρνουν τις μανάδες, ο στρατηγός διατάζει να έρθουν οι μανάδες για να δούνε τα παιδιά τη μάνα τους ή η μάνα να δει τα παιδιά και να δημιουργηθεί αυτή η έλξη μάνας με το γιο, μήπως και αλλάξουν. Ένας λοιπόν στρατιώτης βλέποντας τη μάνα του λύγησε και βγήκε από τη λίμνη και η μάνα του τον παίρνει, ηρωίδα μάνα, γιατί προείχε η σχέση με τον Χριστό, είδε το φωτοστέφανο που ήταν πάνω από το κεφάλι του γιού της, τον πήρε από το χέρι και του λέει «Γιέ μου, ξαναμπες μέσα γιατί έχεις το στεφάνι του Χριστού». Και τον έβαλε η ίδια μέσα. Έχουμε την και μετά βέβαια κάποιος βάλανε φωτιές και κάποιος εκ των Αγίων 40 λύγησε πάλι και βγήκε και εκεί κάηκε δηλαδή το σώμα του από την αλλαγή της θερμοκρασίας, καταστράφηκε και μπήκε ο εκατόνταρχος στη θέση του. Και γι' αυτό βλέπουμε, έχουμε 39 Αγίους και έναν με εκατόνταρχο που είναι μέσα μαζί με τα παλικάρια. Έχουμε τέτοια, μέχρι και σήμερα έχουμε τέτοια πίστη. Όταν ανέγγειλαν, ας πούμε, στην Κύπρο, στον πατέρα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, το θάνατο του γιού του, εκείνος άρχισε να κλαίει. Και τον ρώτησε κάποιος, «Κλαίς», λέει, «το γιο σου?» «Όχι», του λέει, «δεν κλαίω το γιο μου. Κλαίω», λέει, «γιατί μου έδωσε ένα παιδί μόνο ο Θεός και δεν είχα άλλα 2-3 για να δώσω στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας». Έτσι ήταν οι Έλληνες. Αυτό είναι μέσα στο είναι μας. Αυτό το χάσαμε σήμερα. Μήπως έχουμε μια ελπίδα να το ξαναβρούμε, δεν ξέρω. Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος. Πιστεύω ότι έχουν αρχίσει πολλοί και καταλαβαίνουν πλέον το μεγαλείο της πίστης μας. Και αυτό το μεγαλείο της πίστης μας νομίζω ότι θα είναι που θα επανέλθει. Θα επανέλθει γρήγορα και εγώ βλέπω ότι είπα σε κάποιον από εδώ από την Ορεστιάδα ότι την επόμενη φορά που θα έρθω θα πάμε μέχρι τη Βασιλεύουσα γιατί θα λειτουργεί τη Αγία Σοφιά και θα ανοίξει σε χέρια Αγγλίνων. Περιμένω να σας ακούσει ο Ερντογάν, κύριε Μακρύ. Κοιτάξτε. Αν δεν σας ακούει κι αλλού, βέβαια, από εδώ θα σας ακούσει όμως, να είστε σίγουροι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Ερντογάν, ας το ξέρουν και αυτοί που μας ακούνε αφού είναι από την τηλεόραση, είναι ελληνικής καταγωγής. Λοιπόν, για να το λέτε, εγώ δεν το έχω ψάξει. Ο παππούς του λεγόταν Μπακάτογλου και ήταν πολέμιος των Τούρκων και ήταν στο Αντάρτικο του Πόντου. Και επειδή το Μπακάτ θεωρείται μέχρι σήμερα βρισιά εκεί στην περιοχή, επειδή είχε συνδεθεί
με τον αγώνα τον απελευθερωτικό από τους Τούρκους κατακτητές, το άλλαξε το επώνυμό του. Και από Μπακάτογλου έγινε Ερντογάν πλέον. Και έγινε και λέει στο... Αυτά δεν τα λένε Έλληνες, ούτε προπαγάνδα ελληνική είναι. Τα λένε Τούρκοι ερευνητές. Και μάλιστα λένε ότι γράφανε δίπλα του εξισλαμιστής. Ο Ερντογάν λοιπόν, όταν πήγε στο χωριό του, την ποταμιά της Ριζούντας, στον Πόντο, δεν την αποκάλεσε με το όνομα Ράις, που είναι το νερό που τρέχει, κάτι τέτοιο, αλλά την αποκάλεσε ποταμιά. Και, και είπε τότε στην τηλεόραση, το 2011 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν τις εκλογές, είπε ότι εμείς, λέει, οι ποταμίτες, αποκαλούμε ποταμιά το χωριό μας. Έτσι έχουμε μάθει. Χόρεψε ποντιακά μαζί με τους άλλους χωριανούς του εκεί και λέει, όταν έρχεται κάποιος από το χωριό μου, το ρωτάω για την ποταμιά. Τα πήρε λοιπόν ο νυν συνοδοιπόρος του, ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων, ο Μπατσελή, τα πήρε και το είπε, τον κατηγόρησε ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Και είπε διπλωματικά στην τηλεόραση το 2011, λέει, ρώτησα τον πατέρα μου αν είμαι Τούρκος ή Λαζός. Και εκείνος μου απάντησε, δεν έχει σημασία αυτό η καταγωγή για το Θεό, αρκεί να είσαι καλός μουσουλμάνος. Το απέφυγε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα σας πω το εξής. Πολλές φορές ο φακός, ο τηλεοπτικός φακός, έχει συλλάβει την Εμινέ, τη γυναίκα του Ερντογάν, να ανάβει το κεράκι στην εικόνα της Παναγιάς. Το είδαμε και στα... Να σας πω και κάποιους, να σας πω και άλλους πολιτικούς. Ο Κιλιντάλογλου, πώς τον λένε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει μαζί με όλο το επιτελείο του, έχει ανάβει πολλές φορές και τον έχουν και εικόνα και ρί μέσα. Και αφού είναι μουσουλμάνοι, τι δουλειά έχουν σε ορθόδοξους ναούς? Έχουμε τον Νταβούτογλου, όταν πήγε στη Μολδαβία, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία από τον όρθρο μέχρι το τέλος, μαζί με τη γυναίκα του. Θα μου πούνε κάποιοι ότι είναι εκεί ορθόδοξοι Τούρκοι, γκαγκαούζοι που λένε. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί τι δουλειά έχει να τους πάρει να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία? Έπαιρνε ψήφους από εκεί? Θα μπορούσε να μην πάει. Έχουμε αναβίωση του χριστιανισμού μέσα στην Τουρκία επί εποχής του Ερντογάν. Για παράδειγμα, πάνω από 15 εκατομμύρια Αγία Γραφές τα Τούρκικα έχουν από το 2008 και μετά έχουν μοιραστεί. Για να μην πω από ποιο πριν. Αυτό, ναι. Λοιπόν, πότε έγινε αυτό? Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν, αφού έχουν το Κοράνι, τι θέλουν την Αγία Γραφή? Εγώ στο σπίτι μου δεν έχω το Κοράνι. Ό,τι έμαθα για το Κοράνι το έμαθα από τον νυν αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον είχα καθηγητή στη θεολογική σχολή που έκανε το μάθημα για το Ισλάμ. Από εκεί έμαθα λίγο για το τι λέει το Κοράνι. Αλλά δεν αποτελεί αναγκαιότητα για μένα να βάλω το Κοράνι μέσα στο σπίτι μου. 15 εκατομμύρια. Και κάποτε, επειδή είπαμε για τις προφητείες, όταν έγινε ένα περιστατικό στην πόλη και συνάντησα ένα κρυπτοχριστιανό και ρώτησα κάποιον από το Πατριαρχείο, λέω, έτσι και έτσι, λέω, μου είχε σήμερα. Στην Κωνσταντινούπολη συνάντησα αυτό και αυτό. Λέει, επισήμως είμαστε, με βάση, λέει, τα στοιχεία που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, στα 5 εκατομμύρια. Το είπα στον παππούλη, λέω, έχουμε και 5 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανούς από εκεί, την άλλη πλευρά. Και μου λέει ο παππούλης, δεν είναι 5 παιδάκι, είναι 15 εκατομμύρια. Έχω στην περίπτωση δική μου δημάρχου σε μεγάλη τουρκική πόλη, ο οποίος ζήτησε να κοινωνήσει και εξομολογήθηκε από ιερομόναχο, ο οποίος είχε πάει με γκρουπ εκεί. Και κοινώνησε και εξομολογήθηκε και είπε ότι όλη η οικογένειά του έχουν βαφτιστεί χριστιανοί. Και μάλιστα ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτός ο δήμαρχος έχει ανακαινήσει όλα τα χριστιανικά μνημεία. Ετοιμάζεται κάτι πολύ καλό για τον Ελληνισμό. Εμείς τι θέλει? Να γυρίσουμε στη μετάνοια. Να μην μείνουμε τι λένε, ούτε να κλείσουμε τα αυτιά μας. Να μείνουμε στη μετάνοια, να γυρίσουμε στο Χριστό. Εκεί είναι. Προφητεία σημαίνει μετάνοια. Μας το λέω, ο προφητικός λόγος συνδέεται με τη δική μας τη μετάνοια. Έτσι. Με τη μεταστροφή μας στο Χριστό. Και μετά εκείνος τα καλύπτει. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μακρύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε, που δεν ήταν κουβέντα απλή, αλλά ήθελα να έχουμε αυτή την αμεσότητα, γιατί νομίζω ότι
Έτσι πλησιάζουμε περισσότερο στον κόσμο, καταλαβαίνει, γίνονται κατανοητά πάρα πολλά πράγματα. Που εγώ θα ήθελα έτσι να τους πω να πολύ βάλουν τον Χριστό στο σπίτι τους, να τον, όλα τα προβλήματά τους να τα αναποθέσουν στα πόδια του και να είναι όχι σίγουροι, να είναι 1 εκατομμύριο% βέβαιοι ότι εκείνος θα τους τα λύσει. Δεν μπορεί κανένας άλλος, ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης, ούτε κανένας πολιτικός από αυτούς που είναι, γιατί αυτή η ανομία μας τους έχει φέρει. Ας μην μένουμε σε αυτούς, ας μείνουμε στον Χριστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Αγαπητοί φίλοι, καλό σας βράδυ.